Ο πιο Πρωθυπουργός. Όχι γιατί μας περιμένουν μεγάλες και δύσκολες ώρες, αλλά για τον ακριβώς αντίθετο λόγο. Γιατί με πολλές θυσίες ξεπεράσαμε τα πιο δύσκολα και είμαστε κοντά να κάνουμε πραγματικότητα πράγματα που όλοι θέλαμε πάντα, αλλά οι περισσότεροι τα θεωρούσαν αδιανόητα μέχρι πολύ πρόσφατα. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται από καμιά άποψη εκεί που ήταν πριν 2 χρόνια. Μας είχαν για έξοδο από το ευρώ και τώρα χαιρετίζουν όλοι την πρωτοφανή δημοσιονομική εξυγίανση που επιτεύχθηκε. Τα πρωτογενή πλεονάσματα που βγάλαμε και θα συνεχίσουμε να βγάζουμε τα επόμενα χρόνια. Το κοινωνικό μέρισμα που επιστρέφουμε στην κοινωνία για πρώτη φορά χωρίς δανεισμό. Την ύφεση που τελείωσε και την ανάκαμψη που πλησιάζει. Τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που προωθούνται και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών προς την Ελλάδα. Όλα αυτά πριν 2 χρόνια έμοιαζαν πράγματι απίστευτα. Για πολλούς, έξω από την Ελλάδα και μέσα. Τώρα όμως είναι δεδομένα. Και για όλα αυτά συγχαίρει την Ελλάδα όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Αλλά το αφισβητούν το γεγονός αυτό κάποιοι μέσα στη χώρα μας. Ποιοι? Οι εκπρόσωποι της μιζέριας, οι νοσταλγοί του χθες, οι κήρυκες του διχασμού, αυτοί που για εχθρό τους έχουν ορίσει την επιτυχία της χώρας. Πράγματι, η χώρα υπέφερε πολύ και ακόμα υποφέρει. Αλλά τα δύσκολα πέρασαν πια και τώρα έχει μόνο προς τα πάνω. Πράγματι ο λαός μας υπέφερε πάρα πολύ. Αλλά Αργεντινή, όπως κάποιοι θα ήθελαν, δεν γίναμε. Δεν κάηκαν οι πόλεις μας. Δεν έκλεισαν οι τράπεζές μας. Δεν κατρακυλήσαμε σε εγχώριο πληθωρικό νόμισμα. Δεν βρεθήκαμε αποκλεισμένοι για χρόνια από τις αγορές. Ανήμποροι να εισάγουμε καύσιμα, τρόφιμα, φάρμακα, ανταλλακτικά, καταδικασμένοι για δεκαετίες σε φτώχεια, χωρίς προηγούμενο και χωρίς ορατή διέξοδο. Όλα αυτά τα αποφύγαμε. Και δεν είμαι απλώς αισιόδοξος. Είμαι σίγουρος ότι σύντομα, σε λίγα χρόνια, θα βρεθούμε και πάλι στο ίδιο βιωτικό επίπεδο που είχαμε πριν από την κρίση, αλλά σε πολύ πιο στέρεες, υγιείς βάσεις για την οικονομία μας, για τη δημοκρατία μας και για την κοινωνική μας συνοχή. Κάποιοι μας λένε, τι να τα κάνουμε αυτά τα επιτεύγματα, ευημερούν μόνον οι αριθμοί. Με τους ανθρώπους τι γίνεται? Και η απάντηση είναι απλή. Πράγματι σήμερα ξεκίνησαν να ευημερούν οι αριθμοί. Αλλά όταν αναλαμβάναμε πριν 2 χρόνια δεν ευημερούσαν ούτε οι αριθμοί. Προσέξτε, εμείς πρώτοι ενδιαφερόμαστε για τους ανθρώπους και όχι για τους σκέτους αριθμούς. Γιατί η κοινωνία μας ενδιαφέρει, όχι οι οικονομικοί δείκτες. Αλλά όταν βουλιάζουν οι αριθμοί και οι δείκτες, αυτό είναι τάχα καλό για τους ανθρώπους. Σας λέω ότι είναι το χειρότερο προμήνυμα για το τι θα συμβεί σε λίγο και στους ανθρώπους όταν βουλιάζουν οι αριθμοί. Για θυμηθείτε, πριν αρχίσει η κρίση, επί χρόνια ευημερούσαν και οι άνθρωποι. Σε μια όμως ψεύτικη ευημερία, με δανεικά. Και ύστερα ξέσπασε η κρίση και άρχισαν να δυστυχούν οι άνθρωποι. Και λοιπόν τώρα γίνεται το ανάποδο. Σταθεροποιήθηκε η οικονομία και θα αρχίσουν σε λίγο όλοι να το νιώθουν. Να το νιώθουν, ήδη το αισθάνονται πολύ. Το γεγονός ότι τώρα υπάρχει σταθεροποίηση της οικονομίας, ότι όλα δείχνουν πια πως τελείωσε το πιο κάτω και αρχίζει μόνο το προς τα πάνω, από εδώ και μπρος, καταλαβαίνουν όλοι τι σημαίνει. Ότι σιγά σιγά θα έχουμε ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερο εισόδημα, ευκαιρίες περισσότερες για όλους. Γι' αυτό σας είπα ότι η χώρα μας βρίσκεται σε κρίσιμο μετέχμιο, σε ιστορικό σταυροδρόμι. Ποτέ δεν έγιναν τόσα πολλά μέσα σε τόσο λίγο χρόνο. Ένα μήνα από σήμερα, σε ένα μήνα θα κλείσουμε τα 2 χρόνια. Ποτέ δεν έγιναν τόσες μαζεμένες μεταρρυθμίσεις. Ποτέ δεν διορθώθηκαν τόσες βαθιές στρεβλώσεις. Τόσες μακροχρόνιες αγκυλώσεις. Και τόσο σύντομα. Και τώρα που απέφυγε η χώρα τα χειρότερα. Τώρα που όλοι
και σωστά διαισθάνονται ότι η χώρα γυρίζει σελίδα, αλλάζει εποχή. Τώρα κάποιοι δίνουν τον υπερπάντων αγώνα να μην την αφήσουν τη χώρα να σηκωθεί, να τη γυρίσουν πίσω στην κρίση.